κρατάμε σίγουρα τη διάθεση. Κρατάμε κάποια καλά στοιχεία που είχαμε ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Και σίγουρα κρατάμε προς διόρθωση το πολύ κακό ξεκίνημα και δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, που η αντίδρασή μας όταν ο αντίπαλος ανέβασε αρκετά την πίεσή του. Είχαμε μέτρια αντίδραση στην επίθεση, το οποίο επηρέασε και το αμυντικό μας αποτέλεσμα στην πορεία. Πολύ χρήσιμο φιλικό, αρκετά σκληρό. Είχε και ένταση και τακτική. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά και είναι σαφές το ότι υπάρχει δρόμος μπροστά μας, τον οποίο θα πρέπει μέρα με τη μέρα να προσπαθούμε με υπευθυνότητα να βελτιωνόμαστε και να βρεθούμε ακόμα καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Είχαμε μια αμυντική βάση, αλλά αναμφίβολα στην επίθεση χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά και στην άμυνα θα έλεγα, αλλά είναι αρκετά κομμάτια που στο μενού ακόμα πρέπει να μπουν, ενώ στο πλωστάσιο μιας ομάδας σε ό,τι αφορά την τακτική, αλλά και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση, όπου σήμερα ήμασταν αρκετά σφιγμένοι, δεν είχαμε καλό μακρινό σουτ. Εντάξει, συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, κοιτάμε το επόμενο φιλικό και θέλουμε όλα αυτά τα παιχνίδια να μας βοηθήσουν. Ζω κάτι για τον Κάμινγκς. Φάνηκε ότι στο δεύτερο ημίχρονο είχε την εντολή να πάει λίγο περισσότερο προς το καλάθι. Είναι λίγο διστακτικός. Είναι φυσιολογικό αυτό. Ναι. Τον θέλετε λίγο πιο επιθετικό, έτσι? Ναι, τον θέλω γιατί το έχει αυτό. Έχει παιχνίδι φάουλ, έχει all the way. Αυτό το να πάει μέχρι μέσα. Είναι γρήγορος και είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Να σπρώξουμε την μπάλα μπροστά. Το φιλικό με την ΤΣΕΚΑ ίσως είναι και λίγο πρόωρο ένα τόσο δυνατό φιλικό. Δηλαδή, νομίζω ότι πολύ βάζει πολύ ψηλά τον πύχη της. Δεν έχει σημασία, γιατί στα φιλικά δεν υπάρχει κανένας πύχης. Τα φιλικά είναι φιλικά. Μάλλον εξαρτάται πώς τα προσεγγίζει ο καθένας. Αν κρίνει από τα φιλικά, μπορούν μισοάδιο, μισογεμάτο είναι το ποτήρι. Μπορεί να το ερμηνεύσει το κάθε φιλικό και το καλό, ενώ σε απόψη σκορ και έκταση αποτελέσματος, και το αρνητικό μπορεί να το ερμηνεύσει με οποιοδήποτε τρόπο. Το θέμα είναι, θα έλεγα ότι είναι πρόωρα τα συμπεράσματα, όχι το φιλικό. Θα είναι αναμφίβολα δύσκολο. Κάθε φιλικό είναι μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας μας. Το Μάρπλ θα το δούμε την Κυριακή? Μάλλον δύσκολο. Μάλλον δύσκολο. Και είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Θα δούμε. Θα δούμε αύριο. Βέβαια, είναι φιλικά παιχνίδια, τα συμπεράσματα είναι υψοκίνδυνα. Το γεγονός ότι ο Άρης δεν έβαλε τρίποντο σήμερα. Υπάρχουν συμπεράσματα. Ναι, υπάρχουν συμπεράσματα. Ναι. Υπάρχουν συμπεράσματα. Το ότι η ομάδα επιχειρήσε πολλές προσπάθειες τριών πόντων. Τα αφοριστικά συμπεράσματα είναι το πρόβλημα. Ναι, ακριβώς. Αυτοί δεν κάνουν αυτό. Αυτοί κάνουν εκείνο. Αυτά τα αφοριστικά συμπεράσματα, αυτά είναι, λέω, παρακινδυνευμένα. Και εντάξει, όταν τα λες έτσι και τα ξεστομίζεις, μπορεί να το κάνεις. Ναι. Αλλά το θέμα είναι να έχεις στοιχειοθετημένη άποψη. Βλέπω, εγώ ακόμα δεν έχω. Έτσι, ακόμα υπάρχουν πράγματα που τα ψάχνω. Το λέω με την έννοια ότι ο Άρης σήμερα έδειξε αρκετά δυνατός κάτω το καλάθι με τον Μπάκνερ, ο οποίος είναι βέβαια προέρχεται από μια σεζόν γεμάτη και έπαιζε στην Κίνα. Από την άλλη πλευρά δεν του έλειψε μάλλον το περιφερειακό σουτ. Ναι, δεν είχαμε, το ανέφερα και πριν, δεν είχαμε καλό περιφερειακό σουτ, αλλά αυτό είναι θέμα μέρας, θέμα και προπόνησης και θέμα αυτοπεποίθησης. Το βασικό είναι να λειτουργούμε ως ομάδα για να το βγάλουμε το ελεύθερο σουτ. Από εκεί και πέρα. Βγήκε σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, από εκεί και πέρα χρειάζεται και προπόνηση για να το βάλουμε και σίγουρα χρειάζεται και αυτοπεποίθηση, το οποίο χτίζεται μέρα με τη μέρα. Γιατί το μακρινό σουτ μπορεί να το χάνεις. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αν δεν πηγαίνει στο επιθετικό rebound. Γιατί άμα τα μισά μακρινά σουτ τα παίρνει σε επιθετικό rebound, μπορεί να είναι και καλύτερα να τα χάνεις. Όπως θες το μεταφράζεις. Εντάξει, δεν είναι καλύτερα να τα χάνεις. Το μακρινό σουτ είναι πάντα απαραίτητο. Κάτι ακόμα. Δεν έχει ληφθεί απόφαση, αλλά χθες ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ είπε πως σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο οι ομάδες των play-off να μειωθούν σε 6 αντί για 8 που είναι σήμερα. Ως άνθρωπος του μπάσκετ και με πολιτή παρουσία στην Α1, πώς σας φαίνεται αυτό το σχέδιο? Ναι, θα πω την άποψή μου. Διαφωνώ. Γιατί πιστεύω ότι προς όφελος της βελτίωσης μάλλον του πρωταθλήματος, της αναβάθμισης του, του να δοθούν κίνητρα στις ομάδες, είναι να διεκδικεί μια ομάδα τη θέση της στην οκτάδα και ως προπονητής εντός εισαγωγικών μικρότερου ελληνικού ομάδων
Το έχω νιώσει αυτό ότι και οι παίκτες και οι προπονητές, ομάδες που έχουν φιλοδοξίες, θα θέλουν να μπουν στην οκτάδα για να παίξουν ένα μάτς με τον Ολυμπιακό ή με τον Παναθηναϊκό, που κατά κύριο λόγο αυτό είναι το ζευγάρι. Και φυσικά να παίξουν ένα τελευταίο παιχνίδι στο γήπεδο τους με γεμάτο γήπεδο και να δοθεί ένα κίνητρο στους παίκτες και στους προπονητές να μπει η ομάδα στα play-off. Το θεωρώ σωστό σε περίπτωση που υπάρχει λόγος σοβαρός και ο λόγος σοβαρός είναι το ενδεχόμενο οι δύο μεγάλες ομάδες να παίζουν στο Final Four και οι άλλες ομάδες να κάθονται ένα μήνα. Σε αυτή την περίπτωση συμφωνώ ότι πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι. Σίγουρα δεν είναι καλό να μην γίνει το 1-8 και το 2-7, αλλά επίσης δεν είναι καλό να κάθεται μια ομάδα ένα μήνα. Το έχω περάσει και αυτό, όπως το έχουν περάσει και άλλες ομάδες. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται μια πολύ σε βάθος συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα, αλλά αυτή είναι η άποψή μου.